Στρούσκι, να παίζει κάθετα για τον Στεπίνσκι. Ο Πολωνός προσεγγίζει την περιοχή, εκτελεί με το αριστερό σε ετοιμότητα ο Μπέλετς. Στο τρίτο λεπτό μπλοκάρει, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα προηγουμένως. Είναι καλή όμως η μπαγιά που βγήκε για τον Καζού μετά που πήρε κατοχή ο Άρης Μπέγκτσον. Περνά πολύ ωραία και μένει στην περιοχή το σούτ. Ο Μπέλετς αποκρούει σε κόρνερ στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 7. Παίζει και πάλι με το Βόσνιο η σέντρα του, η μπάλα παίρνει τροχιά προς την εστία. Σε μια βαθιά μπαγιά η οποία πέρασε από τον Κβιλιτάη, ο Μαρκίνιος σε θέση βολή στο πλασέ, έξω. Τρομερή ευκαιρία για τον Αποέλ στο 12. Σεντράρι στην περιοχή ο Μπέγκτσον, την κεφαγιά, σπουδαία απόκρουση του Μπέλετς. Φάση συνεχίζεται με τον Καζού, το σούτ, ο Μπέλετς ξανά, η μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει σε κόρνερ. Δύο αποκρούσεις του Βιτ Μπέλετς σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων στο 14. Στην σπουδαία διπλή ευκαιρία που χάθηκε για τον Άρη. Κομής, ο οποίος ανοίγει στον χώρο για τον Στεπίνσκι, που μπαίνει στην περιοχή, έχει την ευκαιρία, απλά σάρει και σκοράρει. Στο 17 ο Άρης ανοίγει το σκορ. Εκ πρώτης μοιάζει να είναι καλυμμένος ο Μάριος Στεπίνσκι. Βεβαίως την επιβεβαίωση θα την έχουμε αφού εξεταστεί η φάση και από το VAR. Πολωνός μπήκε στην περιοχή, είχε και την επιλογή της πάσας. Φάση η οποία εξετάστηκε και από το VAR που διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε offside στην κάθετη πάσα που βρήκε προς τον Στεπίνσκι. Συνέχεια καθώς βρήκε τον Μποάκη που άνοιξε αμέσως για τον Μπαμπίκα. Ο Τβάλι θα χάσει, ο Μπαμπίκα παίρνει στην περιοχή. Πλασάρει τον Μπέλετς που αποκρούει, έχει δεύτερη ευκαιρία ο Μπαμπίκα, την χάνει και αυτή. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια έξω μετά την καραμπόλα. Στο 26 κλασική ευκαιρία για τον Άρη να διπλασιάσει τα τέρματά του. Σκιτάλσιο πέρασε και άνοιξε ωραία για τον Σούσιτς. Η μπαγιά του περνά, ο Κβιλιτάη για το πλασέ στα δίχτυα. Στο 27 ο Αποέλ ισοφαρίζει. Καταφέρνει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Βλέπουμε ξανά πώς με την σέντρα του Ματέο Σούσιτς, η οποία πέρασε από τον Μπρόρσον, ο Κβιλιτάια άπλωσε το πόδι και ισοφάρισε για τον Αποέλ στο 27. Στην συνέχεια ήρθε τον γκολ του Αποέλ. Να δούμε την κάθετη πάσα του Μαρκίνιος για τον Τάλσιο που πλασάρει και στέλνει την μπάλα έξω στο 30. Σπουδαία ευκαιρία για τον Αποέλ να γυρίσει το παιχνίδι. Έχει χώρο στην διάθεσή του. Η μπαγιά του για τον Στρούσκι, το σούτ έξω. Ήρθε όμως να κερδίσει ο Στρούσκι και ο Άρης βρίσκει ξανά προϋποθέσεις. Το σούτ του Στρούσκι καταλήγει έξω. Για προς τον Κβιλιτάια, η μπάλα περνά από τον Μπρόρσον. Κβιλιτάια μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει και σκοράρει. Ο Γιώργη Κβιλιτάια γυρίζει το παιχνίδι για τον Αποέλ. Θα τη ξαναδούμε εδώ. Μπήκε στην περιοχή ο Κβιλιτάια και με διαγώνιο πλασέ με το αριστερό νίκησε τον Βαν Άλβες. Με τον τρόπο που έβαλε το σώμα του δεν επέτρεψε στον Μουσούντα να τον κλείσει. Κβιλιτάια παίζει κάθετα με τον Τάλσιο σε θέση βολή στο πλασέ. 3-1 στο 39. Σε λιγότερο από ένα τρίλεπτο από ελ βρίσκει όχι απλώς τον γκολ που το επιτρέπει να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα, αλλά και ένα ακόμα που του επιτρέπει να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Πάτησε φρένο βλέποντας μπροστά του τον Καζού. Ο Σούσιτς σεντράρει, είναι καλή η μπαγιά του, η κεφαγιά στον Βαν Άλβες. Πάσα για τον Δόνι, ο οποίος σεντράρει επικίνδυνα. Ο Μαρκίνιος έρχεται για να βοηθήσει ο Τάλσιο. Ο Μαγιαμπέλα θέλει να μπει στην φάση, δεν μπορεί να απομακρύνει ο Νταουσφίλη. Το σούτ του Σόκε στον Μπέλετς. Μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Επικίνδυνη εκτέλεση από τον Πιλέα, η μπάρα περνά και από τον Κακόριν και καταλήγει έξω. Κόντρα στον Εντονκαλά, κάτι φάνηκε να ζητούν οι παίχτες του Άρη, άφησε ο Μαρτσινιάκ. Δεν κατάφερε να νικήσει ο Άρης, είδαμε το μεταξύ την προηγούμενη φάση. Κάνει κίνηση ο Σόκε ανάμεσα στις γραμμές του Αποέλ. Ο Μαγιαμπέλα σε θέση βολής. Το πλασέ φεύγει έξω στο 81. Κόψε ο Μποάκη, ήρθε όμως να μαζέψει ο Σούσιτς, ο οποίος πετά ωραία κάθετα για τον Εφρέμ που μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα. Το πλασέ στα δίχτυα. Ο Αποέλ στο 82, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καθαρίζει την πρόκριση. Ο Άρης όμως βγαίνει μπροστά με τον Μπράουν.
που δοκιμάζει σουτ, είναι καλό στο δοκάρι. Στο 85 στο κίτρινη κερκίδα, αφού όμως πρώτα ολοκληρωθεί η επιθετική προσπάθεια του Άρη. Το σουτ είναι καλό στα δίχτυα. Η ελαφρά ταξιαρχία μειώνει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε 4-2. Με την βολίδα που έγινε από τον Μποάκη από το ύψος της μεγάλης περιοχής. We'll be right back.